Χαίρετε. Ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον θέμα, με προβλημάτισε. Ένας νεαρός άνδρας στέλνει επιστολή με τίτλο «Σχέση με πανδρεμένη» και λέει «Γεια σας κυρία Θέκλα, γεια σου φίλε. Σας βλέπω στο YouTube και από εκεί σας έμαθα. Είμαι γύρω στα 30 και εδώ και ένα χρόνο έχω σχέση με πανδρεμένη. Αλλά όλα ξεκίνησαν από αυτή. Αυτή μου κούναγε την ουρά της και επιδίωκε κάτι μαζί μου. Λόγω αρχών της οικογένειας μου δεν ήθελα να γίνει κάτι, αλλά λόγω του ότι μου έλεγε ότι θέλει ένα διάλειμμα από το γάμο της, τελικά το σεβάστηκα». Νομίζω ότι δεν το σεβάστηκες, ούτε ακολούθησες και εσύ την επιθυμία σου. «Και έχουμε ερωτική επαφή τακτικά, λόγω του ότι είναι από το στενό μου κύκλο, και έτσι είναι εύκολο να βρεθούμε κατηδία. Αυτή είναι 45 και εγώ 30 ετών. Μου λέει ότι της αρέσω επειδή είμαι νέο παιδί και θέλει να με εκπαιδεύσει». Είναι η κυρία Ρόμπινσον αυτή, ταινία με την Μίσες Ρόμπινσον. «Όμως εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Εγώ σαν νέος, ως νέος δηλαδή, θέλω πιο τακτικά σύντροφο, σεξ, παρέα κτλ. Αυτή με αποκλείει κάποιες φορές λόγω ότι δεν έχει χρόνο με τα παιδιά της. Έχει παιδιά η γυναίκα. Όμως όταν θέλει σεξ, με κυνηγάει σαν τρελή. Ο άντρας της είναι πάνω από 60 ετών και τον έχει βαρεθεί», λέει. «Τι να κάνω για να μην τη στενοχωρώ? Να μείνω στην παράνομη αυτή σχέση και να κάνουμε σεξ μόνο όταν αυτή το επιθυμεί?» Αυτή λέει μάλιστα πως δεν θέλει να χωρίσει και ότι θέλει να κάνουμε, θέλει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε κρυφά για να την ικανοποιώ, λόγω του ότι δεν έχει, λέει, πάθος και έρωτα στο γάμο της, παρόλο που κάνει σεξ και με τον άντρα της. Να μείνω ή να της κόψω τον αέρα? Παρακαλώ βοηθήστε με να πω ότι εγώ δεν έχω σχέση, είμαι ελεύθερος, ευχαριστώ. Εγώ να πω ότι έχει σχέση με αυτή τη γυναίκα και δεν είσαι ελεύθερος, παρακαλώ». Του απάντησα: «Ρωτάς τι να κάνεις για να μην τη στενοχωρείς? Τι νιώθεις εσύ για αυτή τη γυναίκα?» Απαντάει: «Εγώ νιώθω συναισθήματα για αυτήν, αλλά και αυτή, όπως λέει. Και λέει ότι δεν θα με εγκαταλείψει ποτέ. Να συνεχίσω ερωτική σχέση?» Το ξαναρωτάω: «Είσαι ερωτευμένος μαζί της?» «Ναι είμαι, αλλά μπορώ να το ξεπεράσω. Αυτή είναι πιο τσιμπημένη μαζί μου». Το απαντάω: «Δεν σε ενδιαφέρει τι νιώθει αυτή. Τι νιώθεις εσύ έχει σημασία και τι θέλεις εσύ στη ζωή σου». Και μου απαντάει: «Δεν θέλω να συνεχίσω να παίζω το παιχνίδι. Να υποθέσω όπως και εσείς ότι δεν υπάρχει μέλλον εκτός αν χωρίσει. Να την αφήσω να ικανοποιούμαστε σεξουαλικά, διότι υπάρχει χημεία». Το απαντάω κι εγώ: «Είναι επικίνδυνο να κολλήσεις». Και δεν εννοώ μόνο σεξουαλικό μεταδομένο νοσήματα, εννοώ να κολλήσεις, να προσκοληθείς πάνω σε αυτή τη σχέση, πάνω σε αυτή τη γυναίκα. «Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας και για τις συμβουλές σας», απαντάει ο ευγενικός νέος. «Θα συνεχίσω να ενημερώνομαι από τα βίντεό σας. Καλή σας μέρα». Λοιπόν, καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο που έστειλε αυτό το mail, για να μας δώσει και μία οπτική που δεν την έχουμε δει συχνά στα βίντεο. Γιατί συνήθως διαβάζουν ιστορίες που γυναίκες κατηγορούν τους άντρες ότι τις χρησιμοποιούν για σεξουαλικά αντικείμενα, ότι δεν τις σέβονται κλπ. Κλπ. Όχι ότι δεν συμβαίνουν αυτές οι ιστορίες, βεβαίως και συμβαίνουν, αλλά συμβαίνει και αυτό. Μια μεγαλύτερη γυναίκα, 15 χρόνια μεγαλύτερη, η οποία είναι παντρεμένη με παιδιά, γνωρίζει στο φιλικό της περιβάλλον ένα νεότερο άντρα, 15 χρόνια νεότερο, ελεύθερο, όπως δεν είναι παντρεμένος, δεν έχει σχέση. Από ό,τι μας γράφει ο φίλος, τον προσέγγισε αυτή και ζήτησε από αυτό να έχει σεξουαλική μόνο σχέση. Και όχι μόνο να είναι η σχέση τους καθαρά σεξουαλικής φύσεως, αλλά και να αποφασίζει αυτή πότε θα βρεθούν και πότε δεν θα βρεθούν. Να κάνει dictate δηλαδή τους όρους της σχέσης. Δηλαδή να είναι αυτή που βγάζει, αποφασίζει τους όρους της σχέσης. Άρα, αυτό το βίντεο έρχεται για να μας δείξει ότι είναι ένα κοινωνικό στερεότυπο ότι μόνο οι άνδρες κάνουν σχέσεις που να είναι σεξουαλικής φύσεως μόνο και ότι μόνο οι άνδρες μπορεί να χρησιμοποιήσουν τις γυναίκες ως σεξουαλικά αντικείμενα. Και οι γυναίκες μπορεί να χρησιμοποιήσουν τους άνδρες ως σεξουαλικά αντικείμενα.
Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Να σταματήσουμε να διαχωρίζουμε τα φύλλα και να έχουμε μισανδρισμό. Χωρίς να σημαίνει πως θα αποκτήσουμε μισογενισμό. Και το λέω ότι δεν θα αποδεχθώ κανένα μισογενιστικό σχόλιο κάτω από το βίντεο. Οποιοδήποτε μισογενιστικό σχόλιο θα βάζει τον χρήστη σε απόκρυψη. Επειδή αυτό μας ενδιαφέρει, δεν είναι να βγάλουμε αποφάσεις όλες οι γυναίκες είναι μπίπ, όλοι οι άντρες είναι μπίπ. Δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να καταλάβουμε καλύτερα πώς λειτουργούμε μέσα στις ερωτικές μας σχέσεις και να καταλάβουμε καλύτερα τις δυναμικές που αναπτύσσονται σε κάποιες ερωτικές σχέσεις. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια γυναίκα η οποία είναι κυριαρχική, dominant είναι στα αγγλικά η λέξη, δηλαδή κυριαρχεί μέσα στη σχέση. Αυτή παίρνει τις αποφάσεις, αποφασίζει να ξεκινήσει σχέση, αυτή αποφασίζει τι μορφή θα έχει σχέση, αυτή αποφασίζει πόσο συχνά θα συναντούνται δύο. Και έχουμε και έναν άνδρα, ο οποίος φαίνεται ότι υποτάσσεται στις επιθυμίες αυτής της γυναίκας και αυτό το είδαμε και από το πρώτο mail που ρωτάει τι να κάνω για να την ευχαριστήσω. Λοιπόν, αγόρι μου, κορίτσια μου, κυρίοι, κυρίες, τις ερωτικές σχέσεις δεν τις κάνουμε για να ευχαριστήσουμε τους άλλους. Τις ερωτικές σχέσεις τις κάνουμε για να ευχαριστήσουμε τον εαυτό μας και για να καλυτερεύσουμε τη δική μας ζωή. Να κάνουμε τη δική μας ζωή καλύτερη. Εάν για έναν άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα, ο οποίος βρίσκεται σε μια ηλικία πολύ νεανική, τα 30 χρόνια είναι μια εξαιρετικά νεανική ηλικία, όχι ότι τα 45 χρόνια δεν είναι νεανική ηλικία και τα 45 είναι νεανική ηλικία, αλλά πάει προς τη μέση ηλικία το 45, ενώ το 30 είναι μόλις έχει μπει στην νεότητα. Δηλαδή στα 26, 27, 28 βγαίνουν από την εφηβεία τα παιδιά και μπαίνουν στην νεότητα. Μιλάμε τώρα εγκεφαλικά και ψυχοσυναισθηματικά. Έχουμε έναν νέο άνθρωπο στην αρχή της ζωής του που θα μπορούσε να ήταν και κοπέλα. Ενώ αντίστοιχο σενάριο, πόσες φορές δεν συμβαίνει με ένα μεγαλύτερο άνδρα παντρεμένο, ο οποίος φλερτάρει μια νεότερη κοπέλα και ζητάει από αυτήν να έχουν μόνο σεξουαλική σχέση, αλλά να βρίσκονται μόνο όποτε θέλει αυτός και γενικά να αποφασίζει αυτός τα της σχέσης. Ο νέος άνθρωπος, ενώ νομίζει, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, ενώ νομίζει ότι ελέγχει την συνθήκη και ότι είναι στα χέρια του η κατάσταση, στην πραγματικότητα δεν είναι στα χέρια του. Στην πραγματικότητα έχει κολλήσει. Αυτό που του είπα, κινδυνεύεις να κολλήσεις, του το είπα πιστεύοντας το, αλλά έχοντας και ένα φόβο ότι ήδη έχει προσκοληθεί, ήδη έχει κολλήσει. Για να μπει στη διαδικασία, να βλέπει βίντεο, να βλέπει βίντεο στο YouTube που έχουν σχέση με απιστία, που έχουν σχέση με σχέσεις με παντρεμένους, σημαίνει ότι τον προβληματίζει αυτή η κατάσταση. Και ότι έχει δαγκώσει τη λαμαρίνα, ότι την έχει ερωτευτεί. Ο ίδιος θέλει να πιστεύει πως η γυναίκα αυτή είναι πιο τσιμπημένη από αυτόν, με αυτόν, από ότι είναι αυτός με αυτή. Δεν ξέρω. Η συνθήκη έτσι όπως την περιγράφει μου δείχνει μια γυναίκα η οποία αποφασίζει για τη σχέση. Άρα, άμα είσαι τσιμπημένος και άμα είσαι ερωτευμένος, χάνεις τη δύναμή σου και τη δυναμική σου και δεν μπορείς να αποφασίζεις για τη σχέση. Δηλαδή, μια γυναίκα που είναι ερωτευμένη θα κάνει πράγματα, όπως και ένας άνδρας που είναι ερωτευμένος, θα κάνει πράγματα για να μπορέσει να είναι μαζί με το τέλος. Και θα βρει χρόνο για να μπορεί να βρεθεί πιο συχνά, αλλά και ίσως να πάρει και αποφάσεις του στυλ να διαλύσει το γάμο της και να προχωρήσει κάνοντας σχέση με τον άνθρωπο αυτό ή με όποιον έχει ερωτευτεί. Ο φίλος φαίνεται πως είναι ερωτευμένος. Δεν ξέρω, υποθέτω, γιατί λέμε, σας το έχω πει πολλές φορές, ότι δεν μπορούμε ένα email να το χρησιμοποιήσουμε ως βάση για διάγνωση. Μόνο θεραπευτικές υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, είναι άδικο για τον άνθρωπο ο οποίος δεν είναι παντρεμένος, δεν είναι σε ερωτική σχέση, ο οποίος είναι ελεύθερος, είναι άδικο πράγμα να γίνεται ο πέμπτος τροχός της αμάξης ή να γίνεται το υποκατάστατο κάποιου στοιχείου που λείπει από το γάμο του άλλου. Δηλαδή, είναι παντρεμένη η γυναίκα αυτή, έχει παιδιά, έχει άντρα, κάνει σεξ με τον άντρα της, δηλαδή δεν τον έχει αειδιάσει τον άντρα της, δεν τον έχει συγχαθεί, λέει της λείπει το πάθος, προφανώς δεν βρίσκονται στα πρώτα στάδια του έρωτα με τον άντρα της και σου λέει, ποιον γνωρίζω από το περιβάλλον μου που θα τον γούσταρα ερωτικά, αυτόν, ας τον πλευρίσω να τον εκπαιδεύσω κιόλας. Σε τι θα τον εκπαιδεύσεις, κυρία? Σε τι θα τον εκπαιδεύσεις, να λέει ψέματα? Θα τον εκπαιδεύσεις να πατάει τις μελλοντικές του συντρόφους? Θα τον εκπαιδεύσεις να είναι παντρεμένος
και να μην έχει καμία ενοχή, καμιά δεύτερη σκέψη να πηγαίνει με άλλες νεότερες γυναίκες, σε τι ακριβώς θα τον εκπαιδεύσεις? Τον εκπαιδεύσεις στο σεξ? Θεωρώ ότι είναι τεράστια κοινωνικά στερεότυπα αυτά, ότι μια μεγαλύτερη γυναίκα θα εκπαιδεύσει έναν νεότερο άντρα στο σεξ. Χαζομάρες. Σεξουαλική εκπαίδευση κανονικά πρέπει να γίνεται ακαδημαϊκά, από την εφηβική ηλικία, από ανθρώπους βιολόγους, ψυχολόγους, ανθρώπους εκπαιδευμένους στην σεξουαλική διαπαιδαγωγή. Και όχι από μια μεγαλύτερη γυναίκα, η οποία για να είναι παντρεμένη με έναν άντρα που είναι άνω των 60 και να είναι αυτή άνω των 45, προφανώς τα τελευταία, ξέρω εγώ, ίσως 15-20 χρόνια είναι παντρεμένη, ίσως και περισσότερα, και ίσως να μην έχει και τις γνώσεις, τις ορθές γνώσεις γύρω από την ερωτική ζωή. Δεν ξέρω. Προσέξτε πάρα πολύ οι νέοι άνθρωποι από τέτοιου είδους προκλήσεις, προσκλήσεις μεγαλύτερων ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου, οι οποίοι έχουν τακτοποιημένη τη ζωή τους, έχουν κανονισμένο το γάμο τους, τα παιδιά τους, την οικογένειά τους και θέλουν ένα εξτραδάκι για να ολοκληρώσουν το όλο δώρο ή την όλη ιστορία. Δεν είναι καλή ιδέα να γινόμαστε το συμπλήρωμα για να είναι κάποιος καλά στο δικό του γάμο. Είναι μεγάλη παγίδα η σεξουαλική χημεία. Πολλές φορές η σεξουαλική χημεία είναι έντονη λόγω του απαγορευμένου της σχέσεως και λόγω των σεξουαλικών αποθυμένων που ίσως έχει στην περίπτωση αυτή η μεγαλύτερη γυναίκα επανδρεμένη, η οποία λέει πως δεν την ικανοποιεί η σεξουαλική της σχέση με τον άντρα της. Όμως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χαραμίσεις την νεότητα σου όντας ο πέμπτος τροχός της αμάξης. Γιατί έτσι ξεκινάει μια κουβέντα χαλαρά και σεξουαλικά μόνο, αλλά τα συναισθήματα αρχίζουν και χτίζονται. Και όταν ερωτευτούμε έναν άνθρωπο, έστω και αν είναι κατάλληλος για μας, έστω και αν είναι μια τοξική σχέση, έστω και αν είναι μια σχέση η οποία μας δυσκολεύει και δεν μας κάνει καλό, δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε εύκολα. Γενικώς, θεωρώ ότι δεν είναι καλή ιδέα να μπαίνουμε σε σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι είναι παντρεμένοι, οι οποίοι έχουν μια άλλη σχέση, οι οποίοι έρχονται και μας λένε ξεκάθαρα «σε θέλω μόνο για σεξουαλική ικανοποίηση». Και ελεύθερος να είναι ο άλλος. Άμα έρχεται και σου λέει «σε θέλω μόνο για σεξουαλική ικανοποίηση και δεν σε θέλω για οτιδήποτε άλλο», από τη στιγμή που εμείς νιώθουμε για τον εαυτό μας ότι είμαστε σε άλλη φάση ζωής και ότι θέλουμε άλλα πράγματα, γιατί στην πραγματικότητα αυτή η σχέση δεν σε καλύπτει τώρα. Εσύ λες ότι είσαι νεότερος άνθρωπος και θες πιο πολύ παρέα, συντροφικότητα, θες σχέση. Θέλεις και πιο συχνές ερωτικές επαφές, που αυτή δεν μπορεί γιατί έχει τα παιδιά της, την οικογένεια της, τον άντρα της και ξέρω εγώ, και φαντάζομαι μια φορά τη βδομάδα, μια φορά κάθε 15 μπορεί να βρίσκεστε. Δεν είναι άδικο αυτό για σένα, γιατί εκείνη παίρνει τη συντροφικότητα, τα συναισθήματα, τα θετικά πράγματα από την οικογένεια της και από το γάμο της και παίρνει και το σεξ από σένα και ίσως νομίζει ότι ικανοποιεί τον εαυτό της, γιατί και αυτό δεν είναι κατά τη γνώμη μου ολοκληρωμένο γέμισμα, δεν είναι και καμιά πετυχημένη συνταγή και προχωράει τη ζωή της και σημαίνει εκεί να νομίζεις πως δεν έχει σχέση ενώ έχει σχέση, να νομίζεις ότι είσαι κολλημένος ενώ είσαι κολλημένος και να στερείσαι τη δυνατότητα να δημιουργήσεις μια σχέση που να είναι δική σου 100% και να είναι μόνο για σένα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν τη λέω σε καμία περίπτωση από ηθικισμό ή από πουριτανισμό. Τη λέω έχοντας πλήρη επίγνωση ότι ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του δικαιούται να έχει ολόκληρες σχέσεις, ολόκληρους ανθρώπους και να βιώνει την ολοκληρωμένη εμπειρία της ερωτικής σύνδεσης, που να είναι συναισθήματα, να είναι σεξουαλική επαφή, να είναι συντροφικότητα, να είναι επικοινωνία, να είναι τόσα πολλά πράγματα μαζί. Δεν είμαι εναντίον των σχέσεων με διαφορά ηλικίας. Θεωρώ ότι έχουν αρκετές προκλήσεις όμως οι σχέσεις με διαφορά ηλικίας, αλλά αν άλλες παράμετροι είναι υγιείς, τότε θα είναι ok τα πράγματα. Αλλά από τη στιγμή που είναι και μεγαλύτερη 15 χρόνια και είναι και παντρεμένη και είναι και σε άλλη φάση ζωής και σε θέλει για να σε εκπαιδεύσει, εκπαίδευσε την κι αυτή λίγο να μάθει τι σημαίνει να της λέει κάποιος όχι. Όπως χρειάζεται κι αυτή μια οριοθέτηση και μια εκπαίδευση ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν είναι αντικείμενα εκμετάλλευσης και είναι καλή ιδέα να σεβόμαστε
τον κοινωνικό χώρο στον οποίο κινούμαστε και τους ανθρώπους του στον κοινωνικό χώρο στον οποίο κινούμαστε και να μην χρησιμοποιούμε ανθρώπους για να καλύπτουμε τα κενά μας, να είμαστε και ο ίσοι. Οι σκέψεις μου. Παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να διαβάσω μισογυνιστικά σχόλια. Ξαναλέω ότι τέτοιες συμπεριφορές έχουν και άνδρες και γυναίκες. Okay. Και αυτό το βίντεο μπορεί να το ακούσει και μια γυναίκα νεαρή, η οποία έχει σχέση με παντρεμένο άντρα μεγαλύτερο, ο οποίος θέλει να έχει μόνο σεξουαλική σχέση, ή ένας άντρας που σε αυτόν που στείλει την επιστολή. Την αγάπη μου σε όλους. Φιλιά.